Το πρώτο σχρευκοπώνυμα παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο πολύπειρος τοπιός Στάθης Νικολαίδης. Το βιβλίο έχει τρεις κεντρικούς ήρωες. Μέτρα της Πλοκής, τη γενέθλια πόλη του καλλιτέχνη, την Κωνσταντινούπολη. Είναι δύο γυναίκες, ένας άντρας, που έχω δώσει εγώ τον τίτλο Άρης, μάλλον το όνομα Άρης, που είναι ο θεός του πολέμου. Ένας δυναμικός άντρας που από την εφηβεία του και στην ωριμότητά του πάλεψε με πολλά σκαμπανεβάσματα από τη ζωή και είναι δύο γυναίκες και θέλει την απογοήτευση που αισθάνεται από την πρώτη γυναίκα, από τον πρώτο έρωτα, να την εκδικηθεί στο πρόσωπο κάποιας άλλης. Είναι ένα πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό βιβλίο και έχει αυτή την ευγένεια και την αρχοντιά που έχει και ο συγγραφέας. Άλλωστε δεν μπορείς ποτέ να αποκόψεις το βιβλίο από το συγγραφέα. Σήμερα εδώ έχουμε την παρουσίαση, το βιβλίο λέγεται «Γιατί». Έχει μέσα τον έρωτα, την ίντριγκα, τη ζήλια, το φθόνο, το πλούτο, το χρήμα, τη φτώχεια, πάρα πολλά πράγματα. Και αναρωτιόμουν πάντοτε την ώρα που το έγραφα, γιατί το έβλεπα επειδή σαν ηθοποιός, το έβλεπα σαν να σκηνοθετείται στη σκηνή, γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά, και κατέληξα σε αυτόν τον τίτλο που πιστεύω ότι από όλους τους αναγνώστες μέχρι τώρα ακούω τα καλύτερα και μου λένε γιατί μας ξενύχτησες, το πιάνουν και δεν μπορούν να τα αφήσουν και βρίσκουν το πρωί. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή, με την υποστήριξη της Ένωσης Ομογενών από την Κωνσταντινούπολη. Το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί». Το βιβλίο έχει σχέση και με την Κωνσταντινούπολη, διότι ο ήρωάς του, του μυθιστορήματος, έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, έχει πάει σχολεία στην Κωνσταντινούπολη και μέσα στο βιβλίο παρουσιάζονται πολλές περιοχές που αφορούν την Κωνσταντινούπολη.